Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσουμε το Μέρα 25 για την πρόσκληση. Να μεταφέρω και τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, του Χρήστη του Βρετάκου. Και να ευχαριστήσουμε και δημόσια ακόμη μια φορά για τη σταθερή στήριξη του Μέρα στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος. Εμείς, άκουγα πριν και τους προηγούμενους ομιλητές, μερικά πράγματα με εντυπωσιάζει πόσο κοινά είναι στην μεθόδευση. Εμείς βέβαια είμαστε παλέμαχοι στην περιβαλλοντική υποβάθμιση, στο Κερατσίνι και στην Τραπετσόνα. Περισσότερο από έναν αιώνα είμαστε η πίσω αυλή της Αττικής, ως παραλυμένιος Δήμος. Έχει μεγάλη πρίκα. Παραμένει ένα, μπορεί κάποιοι να νομίζετε ότι ανήκει αυτό στις ασπρόμαυρες ταινίες του 60, αλλά όχι. Ισχύει ακόμα. Η βασική διαφορά είναι ότι τότε πνίγανε τον κόσμο στο θάνατο, κοκκίνιζε η θάλασσα, αλλά δουλεύανε και 5.000 εργάτες στα εργοστάσια. Τώρα δεν δουλεύει κανείς αυτές τις βιομηχανικές δραστηριότητες, αλλά εξακολουθούν να παραμένουν μια μεγάλη πληγή για την πόλη μας, η οποία εξακολουθεί να παραμένει ένα πεδίο ανοιχτών συγκρούσεων. Πείτε μου όνομα και θα σας πω πού ακριβώς εντοπίζεται. Δηλαδή, εμείς έχουμε την Ψιτάλια, έχουμε τη Λαφάρ, έχουμε την Εθνική Τράπεζα, έχουμε την Κόσκο, έχουμε το Μαρινάκι, έχουμε το Μελισανίδη, έχουμε τη ΔΕΗ. Όνομα πείτε μου, μπορεί κάποιος να μην το θυμάμαι. Άρα καταλαβαίνετε ότι οι συγκρούσεις είναι πολύ συχνές. Στα προηγούμενα χρόνια είναι πολύ αιματηρές. Η πόλη έχει κάνει τεράστιους αγώνες για να βρίσκεται σήμερα σε ένα σημείο να μπορεί να ονειρεύεται το μέλλον της. Εξακολουθούν όμως αυτά τα συμφέροντα να προσπαθούν να καταπνίξουν και το παρόν της και το μέλλον της. Εμείς δεν θα σας κουράσω με πολλές λεπτομέρειες, με όλα αυτά. Θα μπορούσα να μιλάω για πάρα πολλά λεπτά για όλους έναν ένα και για τις μεγάλες μάχες που έχουν γίνει στην πόλη, και τις δικαστικές και τις κινηματικές και τις κανονικές μάχες αναπεριόδους. Ακούσατε τα ονόματα. Τα τελευταία χρόνια ένα μεγάλο αγκάθι. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή προχωρήσαμε στην ανάπλαση ενός μέρους της παλιάς βιομηχανικής ζώνης της Τραπετσόνας. Ένα μεγάλο κεφάλαιο. Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μπορούμε να το συζητήσουμε. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που σε ένα παραλυμένιο Δήμο πρώτη φορά μετά από 120 χρόνια είδαμε θάλασσα. Και καταφέραμε μετά από πολύ ισχυρές παρεμβάσεις να αλλάξει η χρήση γης μιας περιοχής που ήταν 50 μέτρα από το πρώτο σχολείο της Τραπετσόνας και ακόμα χαρακτηριζόταν ως βιομηχανική από την εποχή μάλλον της μικρασιατικής καταστροφής, θα έλεγα. Κάπου εκεί πρέπει να οριοθετείται χρονικά. Με αυτή την κίνηση, βεβαίως, τους ενοχλήσαμε όλους τους παραπάνω. Το μεγάλο αγκάθι που παραμένει και είναι ακριβώς δίπλα στον πολυχώρο λιπασμάτων της Τραπετσόνας, ο οποίος είναι ένα μεγάλο πάρκο 86 τρεμάτων πλέον, που μπορεί ο κόσμος, όχι μόνο της δικής μας περιοχής, όλος να το χαίρεται ανοιχτά, με 100% δημοτική διαχείριση και με άπειρες δωρεάν πολιτιστικές εκδηλώσεις, με αθλητικές δραστηριότητες. Ακριβώς δίπλα είναι, και ακριβώς δίπλα από τα σχολεία, είναι η Oil One, επεξεργασία πετρελαιοειδών αποβλήτων πλοίων συμφερόντων του κυρίου Μελισανίδη, ο οποίος πήρε την άδεια γι' αυτό 21 Απριλίου 2015 από τον Υπηρεσιακό Υπουργό Περιβάλλοντος 4 μέρες πριν από τις εκλογές του 2015. Έκτοτε έγινε αλλαγή χρήσεων γης μετά από πολύ μεγάλες μάχες που δώσαμε ως Δήμος αλλά και η τοπική κοινωνία πρωτίστως. Έγινε αποδεχτή από τον Παναγιώτο Λαφαζάνη και μετά το Σκουρλέτη η αλλαγή χρήσεων γης το 2015, που αποχαρακτήρισε το χώρο πλέον από βιομηχανικό, και το 2017 έρθει ο κύριος Σταθάκης να πει ότι λέει «ΟΚΕΙ, αλλά έχουμε 20 χρόνια παράταση για να ισχύσει η αποβιομηχάνηση». Έκτοτε, εμείς ζούμε μια δυστοπία, όπως την περιγράψατε κι εσείς, αν περάσετε από την Τραπετσόνα και από το Κερατσίνι συγκεκριμένες μέρες, δεν μπορείτε να καθίσετε.
Δηλαδή μυρίζει όπως όταν καίγονται τα καφά στις πορείες. Αυτό μου θυμίζει έντονα. Κλείνουν τα σχολεία, γιατί η κατάσταση είναι ανυπόφορη. Είχαμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις. Είχε έρθει το τρίτο κλιμάκιο της ΕΙΔΑΠ, είχε έρθει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, είχε έρθει το Μετσοβίου Πολυτεχνείο. Όλοι αυτοί μας λέγανε ότι παιδιά με μυρίζει, αλλά η ΟΗΒΑΝ είναι μέσα νοσοκομείο. Ζούσαμε το παράλογο ότι δεν υπήρχε κάποιος κίνδυνος, παρόλο που το καταλάβαινε ένας άσχετος, αμόρφωτος, αγράμμα. Καταλάβαινε ότι μπορούσε να πνεύσει. Το 2018, με τότε το Περιφερειάρχη Περιφερειάρχη ήταν ο Γιώργος ο Γαβρίλης, έγινε μια συνεργασία με το αστεροσκοπείο και το Δημόκρητο και το αστεροσκοπείο έβαλε ειδικούς μετρητές, γιατί δεν καταλήγαμε κάπου όλους. Βάλαμε ειδικούς μετρητές για να μετράνε την ατμοσφαιρική ρήπανση και ο Δημόκρητος ήταν αυτός που έκανε τις αναλύσεις. Το 2019 ανακοινώνονται τα αποτελέσματα. Δεν σας κουράζουμε, τα ενδιάμεσα έχουν γίνει πάρα πολλά, αλλά δεν θέλω να καταχρώμε το χρόνο σας. Το 2019 ανακοινώνονται τα αποτελέσματα από τον Δήμαρχο, ο οποίος έχουν γίνει πολλά τότε με τον κύριο Μερισανίδη, αλλά τότε ρίχνει και το πρώτο χαστούκι με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Και κάνει αγωγή στον ίδιο τον Δήμαρχο για 500.000 και προσωποκράτηση, για συκοφαντική δυσφήμιση, την Κυβλάδη, διάφορα, δεν τα θυμάμαι τώρα. Ταυτόχρονα, το 20 ξεκινάει η προκαταρκτική εισαγγελική έρευνα και δεν είναι η δυστοπία που συζητάγαμε πριν, προκαταρκτική εισαγγελική έρευνα για τα αποτελέσματα του Δημόκρητου. Ωστόσο, ο κύριος Χατζηδάκης ζητάει ως Υπουργός Περιβάλλοντος, γιατί απευθυνόμαστε στο Υπουργείο Περιβάλλον, ζητάει και τη γνώμη του Αριστοτελείου. Πού είμαστε τώρα με όλα αυτά? Η αγωγή ευτυχώς, ακόμα και στο εφετείο, παρόλες έφτασε, τελεσυδίκησε τώρα το 2022, υπέρ του Δημάρχου. Βέβαια, ήταν έντονο, όπως καταλαβαίνετε, η στήριξη του κόσμου, ήταν πάρα πολύ μεγάλη στη διαμαρτυρία. Πολύ μεγάλη στήριξη του Δημάρχου στα δικαστήρια και σε αυτήν την περίπτωση ο θεσμικός ρόλος για μας λειτουργεί ως πλεονέκτημα. Τι γίνεται όμως με την εισαγγελική έρευνα? Μέσα σε μία εβδομάδα η εισαγγελέας Πειραιά αποφάσισε με ένα σώμα επιθεωρητών περιβάλλοντος ότι πόρισε ότι υπάρχει πρόβλημα στην Τραβετσόνα, αλλά επειδή δεν είναι... Είναι αμφισβητούμενα τα αποτελέσματα του Δημόκρητου. Γιατί ναι, μεν φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά δεν μας λέει κανένας ότι είναι αυτό το νόημα. Αυτό έγινε και σε δεύτερο βαθμό και μπήκε στο αρχείο η υπόθεση αυτή. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος έρχεται όμως το Αριστοτέλειο και επιβεβαιώνει ότι παιδιά, ο Δημόκρητος είναι ο Δημόκρητος, ξέρει να κάνει αναλύσεις. Αυτό λέει το Αριστοτέλειο, δεν λέει κάτι άλλο. Ωστόσο, η υπόθεση μπαίνει στο αρχείο. Εμείς προχωρήσαμε σε αναφορά στον Άριο Πάγο, στον εισαγγελέα του Αριού Πάγου, με το οποίο ζητήσαμε να επιστρέψει στον εισαγγελέα του Πειραιά το φάκελο για να γίνει διερεύνηση, γιατί δεν έγινε καμία διερεύνηση. Και το σκεπτικό είναι ότι εμείς, επειδή τότε, όπως σας είπα, έγινε με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, τον πληρώσαμε τον Δημόκρητο. Λες και δουλεύει τζάμπα, ξέρω εγώ. Ο εισαγγελέας δουλεύει τζάμπα, θα πηγαίνει σπίτι του. Δεν έχω. Μας έχουν συμβεί πολλά τέτοια τραγικά και τραγελαφικά στην υπόθεση αυτή την ανοιχτή πληγή απέναντι στον Μελισανίδη, στην πόλη μας. Το πλέον τραγελαφικό είναι ότι και ένα μικρό παιδί καταλαβαίνει το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει. Έχουμε κινηθεί θεσμικά, έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε θεσμικά, έχουμε τις πιο ασφαλείς επιστημονικές κατεκμηριωμένες μετρήσεις, τις πλήρωσε ο κόσμος του Κερατσίνου και της Τραπετσόνας, ως μη όφιλε να τις πληρώσει. Δεν όφιλε ο Δήμος να πληρώσει για αυτές τις μετρήσεις, όφιλε να το έχει κάνει το κράτος. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι πέρα από το ότι ευτυχώς δεν προχώρησε η αγωγή του κυρίου Μελισανίδη απέναντι στον Δήμαρχο, το πρόβλημα είναι ότι μέσω της δικαιοσύνης ζούμε μια διαρκή δυστοπία με αυτό το πράγμα. Νομίζεις ότι είστε τρελός.
Ο κόσμος συνεχίζει, εξαγριώνεται με αυτή την κατάσταση. Εμείς, ο Πολυχώρος Λιπασμάτων είναι ένας χώρος που έχει αγκαλιαστεί από όλο τον Πειραιά και από όλη την Αττική. Ο κόσμος αισθάνεται ότι εκεί βρίσκεται και χτυπάει η καρδιά της πόλης. Και όσο ο κόσμος του Κερατσινού και της Τραπετσόνας το αισθάνεται αυτό, ότι υπάρχει κι άλλη λύση, ότι υπάρχει κι άλλος τρόπος, ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος για αυτή την πόλη, τόσο θεωρούμε ότι δεν θα τους περάσει, όσο ισχυρά και αν είναι τα συμφέροντα, όσο μεγάλα και αν είναι τα βουβάλια που δυστυχώς έχουν μαζευτεί εδώ και χρόνια στη δική μας λίμνη. Ευχαριστούμε πολύ.